Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο μέρος από τα σεμινάρια του φεστιβάλ το Ελεμαίδα Γιορτάσεων. Αυτή τη στιγμή μέσα παρακολουθούμε ένα σεμινάριο όπου δείχνει όλη τη δικασία και μιλάει για το πώς κάποιος με ένα κινητό μπορεί να κάνει ταινία. Το παρουσιάζει η κυρία Βέφα Βοτρυπίδου σε σχέση και τη συνεργασία και με την κινηματογραφική ομάδα του Ελεμαίδας και με το φεστιβάλ. Υπάρχει ένας κόσμος νεαρός συνήθως σε ηλικία όπου ενδιαφέρεται και ήδη κάνει. Αυτό βλέπουμε καθημερινά στα σπίτια μας. Τα παιδιά πειραματίζονται και από μικρές ηλικίες του δημοτικού μέχρι και μεγαλύτερες, κάνοντας ο καθένας ένα μικρό βιντεάκι. Είναι μια καινούρια διαδικασία παραγωγής ταινιών προφανώς. Σε λίγο θα δούμε και κανονικές ταινίες, γιατί ήδη μέσα μας έδωσε παραδείγματα από δύο ταινίες όπου μέσα σε 4 λεπτά ήταν μια ολόκληρη ιστορία και μάλιστα δράσεις. Όλα γίνανε με το κινητό, υπάρχουν προγράμματα επάνω σε κινητά, υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν φακοί έξτρα επάνω σε κινητά. Μια ολόκληρη βιομηχανία γεννιέται. Ήδη υπήρχε και τώρα όσο πάει εξελίσσεται. Αυτό μας δείχνει και η τελευταία σειρά εκθέσεων παγκοσμίων, όπου συνέχεια προσθέτουν δυνατότητες πάνω σε κινητά τηλέφωνα. Συνέχεια από ό,τι βλέπω και μετά το φεστιβάλ, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και ήδη τώρα γίνεται ένα πρώτο σενάριο, μια πρώτη δοκιμή να φτιάξουν αυτή τη στιγμή μια ταινία ομαδικά, ο κόσμος και οι θεατές που ακολουθούν και από ό,τι φαίνεται θα ξαναβρεθούν μετά, μάλλον στα πλαίσια της κινηματογραφικής, μπορεί να είναι λίγο πριν την προβολή, θα το δούμε τώρα, και όπου θα δουν και θα μοντάρουν τις ταινίες που έχουν και τώρα, ίσως και μετά γυρίσει. Βλέπουμε και μεγαλύτερες ηλικίες να ασχολούνται με τεχνολογία. Προφανώς και κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία ενδιαφέρονται και έχει πλάκα. Είναι μια ωραία καλή αρχή για να κάνεις πράγματα για μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι.